Η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, μέρος δεύτερο. Στο πρώτο μέρος κάναμε την παράδοση του μαθήματος, διαβάσαμε, εξηγήσαμε, δώσαμε πλαγιότλους και τα λοιπά. Έχεις διαβάσει και το μάθημα και τώρα σε αυτό το μέρος θα εξετάσουμε το μάθημα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, πριν όμως ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, καλό είναι να το θυμηθούμε με μία περίληψη την οποία έχουμε εδώ στην αρχή. Η επανάληψη Πελοπόννησο με λίγα λόγια. Διαβάζουμε. Οι λόγοι. Η επιλογή της Πελοποννήσου δεν ήταν τυχαία. Εκεί πρώτον υπερτερούσαν οι Έλληνες. Δεύτερον, έλειπε μέρος του τουρκικού στρατού στην Ήπειρο για να πολεμήσει με τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Τρίτον, το ορεινό του εδάφους διευκόλυνε τους Έλληνες. Τέταρτον, η απόσταση από την Κωνσταντινούπολη ήταν μεγάλη και δεν μπορούσαν να έρθουν ενισχύσεις στους Τούρκους. Πέμπτον, η εξάπλωση της φιλικής εταιρείας στους προκρήτους και τους ιερείς ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είχαν δηλαδή εκεί δικά τους άτομα η φιλική. Ο ρόλος. Ο ρόλος του Παπαφλέσσα και Κολοκοτρώνη υπήρξε σημαντικός. Φτάνουν στην Πελοπόννησο για να συνεργαστούν με τους πρόκριτους και αρχιερείς για τον συντονισμό της Επανάστασης. Ο Παπαφλέσσας διατρέχει την Ήπεθρο και ο Κολοκοτρώνης ξεσηκώνει τη Μάνη. Η αντίδραση. Οι Τούρκοι καλούν στην Τριπολιτσά πρόκριτους και αρχιερείς και φυλακίζουν όσους πάνε. Οι υπόλοιποι πραγματοποιούν σύσκεψη στην Αγία Λαύρα και αποφασίζουν να στρατολογήσουν παλικάρια. Η έναρξη. Το Μάρτιο του 1821 ξεκινάει η Επανάσταση με επιθέσεις εναντίον οχυρωμένων Τούρκων σε Καλάβρητα και Βοστίτσα. Αίγιο. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν την Καλαμάτα, στην Πάτρα υψώνουν τη σημαία της Ελευθερίας και συγκροτούν Επαναστατική Επιτροπή με επικεφαλή τον Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό. Επικεφαλής της Επιτροπής. Τον επόμενο μήνα οι Έλληνες νικούν στο Λεβίδι της Αρκαδίας. Η ανάληψη. Σύντομα οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ανάγκη για συντονισμένο σχέδιο και ότι δεν επαρκεί ο ηρωισμός των οπλαρχηγών, οι οποίοι μάλιστα πολεμούσαν χωρίς να γνωρίζει ο ένας τι έκανε ο άλλος. Επικεφαλής του αγώνα ο Κολοκοτρώνης τίθεται και θεωρεί απαραίτητη την κατάληψη της Τριπολιτσάς, αυτό το σχέδιό του, του διοικητικού και στρατιωτικού κέντρου των Οθωμανών. Η άφιξη. Ο Δημήτρος Υψηλάντης φτάνει στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1821 ως εκπρόσωπος του φυλακισμένου αδελφού του στις αυστριακές φυλακές, είχε φυλακιστεί ο Αλέξανδρος, για να αναλάβει την ηγεσία. Ενώ η Πελοποννήση με τη βοήθεια των Επτανησίων καταλαμβάνουν Μονεβασιά και Νεόκαστρο. Αυτή ήταν η σύντομη περίληψη και τώρα θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Πριν να απαντήσεις, μπορείς να σταματάς το βίντεο, να σκέφτεσαι και μετά θα επαληθεύεις αν ήταν σωστή η απάντησή σου. Ερώτηση. Γιατί οι φιλικοί επέλεξαν την Πελοπόννησο για να ξεκινήσουν την Επανάσταση? Απάντηση. Η επιλογή της Πελοποννήσου δεν ήταν τυχαία. Εκεί πρώτον υπερτερούσαν αριθμητικά οι Έλληνες. Είχαμε πολλούς Έλληνες. Δεύτερον, έλειπε μέρος του τουρκικού στρατού στην Ήπειρο για να πολεμήσει τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, τον απίθαρχο αυτό Πασά που θέλει να εξαρτοποιηθεί από τον Σουλτάνο. Τρίτον, το ορεινό του εδάφος βοηθούσε τους Έλληνες, οι οποίοι ήταν λίγοι και αλλά ήξεραν όμως καλά την περιοχή και μπορούσαν να πολεμήσουν στα ορεινά. Τέταρτον, η απόσταση από την Κωνσταντινούπολη
που εμπόδιζε την έλευση ενισχύσεων και πέμπτον η εξάπλωση της φιλικής εταιρείας στους προκρήτους και ιερείς, αρχιερείς του τόπου. Ερώτηση. Ποιος ήταν ο ρόλος του Παπαφλέσσα και του Κολοκοτρώνη? Απάντηση. Στις αρχές του 1821 οι φιλικοί Παπαφλέσσας και Κολοκοτρώνης φτάνουν στην Πελοπόννησο για να συνεργαστούν με τους προκρήτους και αρχιερείς για να συντονίσουν τον αγώνα. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας διατρέχει την Ήπεθρο και μεταφέρει τον ενθουσιασμό της Επανάστασης. Ο οπλαρχηγός Κολοκοτρώνης, παλαιός κλέφτης και αξιωματικός του Βρετανικού και Γαλλικού στρατού, φτάνει στην ανυπόταχτη Μάνη και ξεσηκώνει τους Έλληνες. Ερώτηση. Ποια ήταν η αντίδραση των Τούρκων στις προετοιμασίες των Ελλήνων για επανάσταση στην Πελοπόννησο? Απάντηση. Οι κινήσεις προετοιμασίας ανησύχησαν τους Τούρκους που καλούν προληπτικά στην Τριπολιτσά προκρήτους και αρχιερείς και φυλακίζουν όσους πάνε. Οι υπόλοιποι πραγματοποιούν σύσκεψη στις 10 Μαρτίου στη Μονή της Αγίας Λαύρας και στη συνέχεια επιστρέφουν στις επαρχίες τους για να στρατολογήσουν παλικάρια. Ερώτηση. Πώς ξεκινά η επανάσταση στην Πελοπόννησο και ποιες οι πρώτες επιτυχίες? Απάντηση. Η επανάσταση ξεκινά με επιθέσεις εναντίον οχυρωμένων Τούρκων στα Καλάβρητα και στη Βοστίτσα στο Αίγιο. Στις 23 Μαρτίου καταλαμβάνεται η Καλαμάτα. Στην Πάτρα ύψωσαν τη σημαία της Ελευθερίας και εξέλεξαν επαναστατική επιτροπή με ηγέτη των παλαιών πατρών Γερμανό. Τον επόμενο βήμα οι Έλληνες κατέλαβαν το Λεβίδι της Αρκαδίας. Ερώτηση. Τι φάνηκε ως αναγκαίο με την εξάπλωση της Επανάστασης και τι έκαναν οι Έλληνες? Σύντομα οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ανάγκη για συντονισμένο σχέδιο και ότι δεν επαρκεί ο ηρωισμός των οπλαρχηγών, οι οποίοι πολεμούσαν με αυτοθυσία αλλά χωρίς σχέδιο και χωρίς να έχουν επαφή μεταξύ τους. Τότε οι επαναστατημένοι Έλληνες εκλέγουν ως ηγέτη των ενόπλων τον Κολοκοτρώνη. Ποιο ήταν το σχέδιο του Κολοκοτρώνη? Ο Κολοκοτρώνης έκρινε ως αναγκαία για την επιτυχία της Επανάστασης την κατάληψη της Τριπολιτσάς, που ήταν το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της Πελοποννήσου και έπειτα των υπολείπων φρουρίων. Ποια άλλη μεγάλη μορφή φτάνει στην Πελοπόννησο τον Ιούνιο του 1821 και τι πρότεινε να κάνει, τι ήθελε να κάνει? Τον Ιούνιο του 1821 ο Δημήτριος Υψηλάντης φτάνει στην Ελλάδα ως εκπρόσωπος του φυλακισμένου αδελφού του στις αυστριακές φυλακές. Εκεί τον είχαν φυλακίσει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και προτείνει να αναλάβει την ηγεσία της Επανάστασης. Γι' αυτό ήρθε. Ερώτηση. Ποιες άλλες σημαντικές νίκες έχουμε τον Ιούνιο του 1821 και με ποιον τη βοήθεια τις πετύχαμε? Απάντηση. Με τη βοήθεια επτανησίων εθελοντών. Οι εξεγερμένοι Έλληνες καταλαμβάνουν τη Μονεβασιά και το Νεόκαστρο, κάστρα της νότιας Πελοποννήσου. Με αυτές αλλά και με τις προηγούμενες νίκες η Επανάσταση έχει σημειώσει τις πρώτες της επιτυχίες.
Και σε αυτό το σημείο τελείωσε και το δεύτερο μέρος του μαθήματος. Σου εύχομαι καλή σου επιτυχία στο σχολείο σου. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Γεια σου!